Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι τηλεθεατές, φίλοι και φίλες, όλοι όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές. Πολλές φορές ρωτάμε και ρώταγαν και οι αρχαίοι, ο Αριστοτέλης, τι είναι αυτό που πεθαίνει πιο γρήγορα από τα άλλα και απαντάει ο ίδιος και λέει η δοθήσα χάρις, η ευεργεσία. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα, βλέπουμε τους ανθρώπους να φέρονται αχάριστα προς τους ευεργέτες τους. Βλέπουμε αδερφές και αδερφούς να μένουν αχάριστοι προς τις ευεργεσίες των αδερφών τους. Όλα αυτά και ένας γιος ακόμα που μορφώθηκε από τους γονείς του, τώρα που βρίσκεται σε ένα κύκλο ανωτέρων έτσι ας πούμε ανθρώπων, δεν θέλει να τους συστήσει τους γονείς του, γιατί δίθεν οι γονείς του είναι αγρότες ή αγράμματοι ή κάτι. Ένας γιος ή μια κόρη που ανατράφηκαν με 1000 βάσανα από τους γονείς τους, δεν υποφέρουν τώρα τις γεροντικές παραξενιές. Αλλά περισσότερη ευεργεσία, αγαπητοί φίλοι, πήραμε από τον ίδιο τον Κύριο. Και σε Αυτόν χρωστάμε τη μεγάλη ευγνωμοσύνη. Όχι στους ανθρώπους τόσο, όσο προς το Θεό. Και όταν είδαμε πριν μερικές εκπομπές τους 10 λεπρούς να πηγαίνουν και να θεραπεύονται προς τους ιερείς, μόνο ένας από αυτούς γύρισε και αυτός ήταν αλλόθρησκος, ήταν Σαμαρίτης. Και είδαμε ότι εκεί η θεραπεία έγινε κρυφά και μυστικά. Διότι καθώς ευάδιζαν, λέει, βήμα προς βήμα, έφυγε για πάνω και λίγη από τη λέπρα τους. Αλλά ο Κύριος μας ευεργετεί και φανερά και αφανώς. Πόσες φορές μας προστάτευσε, πόσες φορές μέσα στο αυτοκίνητο κινδυνέψαμε, διατρέξαμε κινδύνους στη θάλασσα, στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα αυτοκίνητα και πόσες φορές μας έσωσε ο Θεός δίχως να πάρουμε είδηση, δίχως να λάβουμε γνώση των φοβερών κινδύνων που αντιμετωπίσαμε σε μερικές περιπτώσεις. Και σε πόσες φορές σε νεκροψίες που σκοτώθηκαν από τραύματα ή από αυτοκινηστά δυστυχήματα, εφάνισε την νεκροψία ότι έπασχαν από το τελευταίο στάδιο του καρκίνου και δεν το ήξεραν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας κάνουν να αισθανθούμε ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό. Ο Σατανάς συζήτησε από τον Χριστό τον ίδιο να τον προσκυνήσει. Και ο Ιώβ, επηρεασμένος από τον Σατανά και ελευθερώθηκε από τον Θεό, έδωσε την ευχαρίστησή του προς τον Θεό. Αλλά πόσα συμβούλια και διαβούλια δεν ανέτρεψε ο Θεός τη στιγμή που εμείς κοιμόμαστε αμέριμνοι. Θα μας μιλήσει πάνω σε αυτό ο προφήτης Δαβίδ και θα μας πει ότι οι ευεργεσίες του Θεού δεν είναι μόνο κρυφές, αλλά είναι και φανερές, είναι και άπειρες. Όλοι μας έχουμε τις γενικές ευεργεσίες του κράτους μας, της φυλής μας, αλλά έχουμε και τις ιδιωτικές. Οι γενικές είναι ότι ο Θεός μας έδωσε τον ήλιο, μια μεγάλη ευεργεσία, τους αστέρες, τα φυτά, τα ζώα, τη θάλασσα, τον αέρα, το οξυγόνο, το σώμα μας, την τροφή μας και το κυριότερο ακόμα, μας έδωσε την ψυχή μας. Ακόμη μας έδωσε το πνεύμα το δικό του, το σώμα του και το αίμα του. Μας έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του με τη Θεία Μετάληψη. Αυτές θα πει κανείς είναι οι γενικές δωρεές, αλλά υπάρχουν και οι ειδικές δωρεές ενός εκάστου εξημών. Καθένας από εμάς τις γνωρίζει ξεχωριστά και ευχαρίστως με ευγνωμοσύνη πρέπει να τις αναπολύει αυτές τις ιδιαίτερες δωρεές του Θεού, διότι υπάρχουν και άλλες. Αφανείς δωρεές και φανερές δωρεές του Θεού. Και αυτές οι δωρεές αφορούν την μέλουσα ζωή. Και επειδή τις πιστεύουμε ακραδάντως, γίνονται φανερές. Και για αυτές πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Διότι εκεί
δεν θα έχουμε ανάγκες όπως έχουμε σωματικές εδώ, θα έχουμε ένα ιδιαίτερο σώμα πνευματικό, δεν θα έχουμε σώμα και αίμα μέσα στο δισκοπότηρο, αλλά θα βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς ακριβώς είναι, καθώς εστί, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν θα βλέπουμε εκεί τον ήλιο τον υλικό, αλλά θα βλέπουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν θα βλέπουμε ζώα και φυτά, αλλά θα βλέπουμε αγίους, θα βλέπουμε το ξύλο της ζωής, θα βλέπουμε τα πάντα. Δεν θα βλέπουμε μόνο τη ζωή, αλλά θα βλέπουμε και την αιωνιότητα. Δεν θα βλέπουμε τα κτίσματα μόνο, αλλά θα βλέπουμε και τα άκτιστα. Και μπροστά σε αυτά, ποια ευγνωμοσύνη υπάρχει από μας προς το Θεό? Εκείνος ο λεπρός έπεσε στα πόδια του Θεού για να τον ευχαριστήσει, στα πόδια του Χριστού. Αλλά δεν πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες αυτές που μας δίνει, τις γενικές, όπως είπαμε προηγουμένως, και τις ειδικές που μας δίνει. Αλλά πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό, αν μας τύχει ένα μικρό εμπόδιο καθημερινό και δεν σκεφτόμαστε όλες αυτές τις δωρεές. Και δεν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε τον Θεό καθημερινά για αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός καθημερινά. Οι Εβραίοι, λέει, έτρωγαν το μάνα καθημερινά στην έρημο και επιθυμούσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Δεν είναι αχαριστία αυτό το πράγμα? Ο Ιησούς προγνώριζε την αχαριστία των 9 λεπρών και όμως τους θεράπησε και αυτούς τους 9. Ελέγχει όμως τους αχάριστους και αμείβει την ευγνωμοσύνη του ενός, λέγοντας ότι αντανακλαστικά πυλώντας και σε εμάς, ότι πρέπει και εμείς να ανταμείβουμε το καλό και να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τις ευεργεσίες τις οποίες μας κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Τα 9 δέκατα των ευεργετημένων είναι αχάριστοι και το 1 δέκατο είναι ευγνώμων. Σύμφωνα με την αναλογία τουλάχιστον που μας δείχνει εκεί πέρα ο Κύριος. Ένα σου λέει ευχαριστώ από τους 10 που τους κάνεις το καλό. Αλλά αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί αν δεν το έχουμε υπόψη μας, θα πάψουμε να κάνουμε το καλό. Διότι η κύρια ανταμοιβή του καλού δεν είναι αυτή η εξωτερική αναγνώριση, αυτό το ευχαριστώ που θα λάβουμε από τους άλλους, αλλά είναι μέσα μας. Είναι η χαρά που δοκιμάζει ο άνθρωπος που κάνει το καλό και η χαρά που δοκιμάζει κάνοντας το καλό, τόσο ώστε και η αχαριστία να μην την πληγώνει αυτή τη χαρά, αλλά αν τη διατορεί και να μην ζητάμε από τον ευεργετηθέντα πολλά πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν περιμένει αμοιβές από αυτόν τον κόσμο και ξέρει ότι θα πάρει αμοιβές στον άλλο κόσμο, είναι ευχαριστημένος έστω και όταν δείξει ο άλλος αχαριστία στο πρόσωπο του Θεού. Εσύ, λέει, απόλαυσες εδώ τα αγαθά σου, είπε στον πλούσιο, έχεις πληρωθεί ήδη, ενώ αυτός δεν έχει πληρωθεί. Όταν λοιπόν ζητάς εδώ την αμοιβή σου, υποτίθεται ότι εδώ τότε κάνεις μια συναλλαγή και ένα εμπόριο και όχι, δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις όπως λέει ο Θεός. Αν λοιπόν είσαι φίλος και γεύεσαι την αχαριστία του φίλου σου, να μην βαρυγκομίσεις, διότι εσύ διακηρύττεις έντονα το γεγονός ότι το καλό το οποίο έκανες δεν το έκανες επειδή έτσι έπρεπε να κάνεις. Αν είσαι αδερφή και περιφρονείς από τον αδερφό σου, που έχεις όμως ευεργετήσει, όταν τον καταράσαι, τόσο δείχνεις ότι δεν πιστεύεις στην ζωή την αιώνιο, αλλά μόνο στην παρούσα. Διότι εκείνος που πιστεύει στην αιώνια ζωή, δεν βρίζει αυτόν που έχει ευεργετήσει, εάν δεν τον ευχαριστήσει. Επομένως, ας κάνουμε, αδερφοί, το καλό, και ας το ρίχνουμε στο γυαλό, όπως λέει η σοφή λαϊκή παροιμία. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, μην το ζητάς, μην το σκέφτεσαι, θα το βρεις σε μια άλλη δεδομένη στιγμή που θα είναι πολύ πιο χρήσιμο για σένα. Ένα σπουδαίο παράδειγμα ευεργεσίας και ευγνωμοσύνης είναι ότι ένας Ρωμαίος δούλος βασανιζόταν από τον Κύριό του
στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, δραπέτευσε και έμεινε μέσα σε ένα σπήλαιο. Την άλλη μέρα μπαίνει μέσα ένα λιοντάρι το οποίο κούτσαινε και υπέφερε. Γιατί είχε ένα μεγάλο αγκάθι στο πέλμα από κάτω. Ο Ανδροκλής έβγαλε το αγκάθι από το λιοντάρι και άρχισε το λιοντάρι να τον ευγνωμονεί και να τον γλύφει τα χέρια και τα πόδια. Έφυγε το λιοντάρι. Ο Ανδροκλής βγήκε από τη σκυλιά για να μαζέψει χόρτα και να φάει και εκεί συναντάει κάποιους Ρωμαίους στρατιώτες οι οποίοι τον εχμαλωτίζουν και τον πηγαίνουν πίσω. Του κάνουν ανάκριση, βλέπουν ότι είναι δραπέτης, φυλακίζεται και καταδικάζεται να ρυφθεί στα λιοντάρια του Κολοσσέου στη Ρώμη. Προς τέρψην θεάματος, να φανταστείτε. Όταν μπήκε ο Ανδροκλής μέσα στο γήπεδο, βγήκε ένα λιοντάρι πεινασμένο το οποίο πήγε να τον αρπάξει. Αλλά έτυχε να είναι αυτό το λιοντάρι το οποίο του είχε βγάλει το αγκάθι. Όταν το λιοντάρι είδε τον ευεργέτη του, άρχισε να παίζει στα πόδια του και να του γλύφει τα πόδια και τα χέρια και ο κόσμος άρχισε να ζητοκραυγάζει. Το θεώρησε κάποιο θαύμα. Και τότε ο αυτοκράτορας λέει: ελευθέρωσε τον Ανδροκλή και του είπε: πήγαινε, του λέει, είσαι ελεύθερος. Το ζώο του ανταπέδωσε την ευγνωμοσύνη. Το ζώο λοιπόν φάνηκε πιο ευγνώμων από τους ίδιους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν και εμείς ευεργετούμε, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Όταν ευεργετούμεθα, πρέπει να είμαστε διπλά ευγνώμονες. Παρουσιάσαμε δύο πηγές χαράς. Το ένα, να είσαι ευγνώμων όταν ευεργετείσαι. Και το άλλο, όταν εσύ ευεργετείς, να μην ζητάς αμοιβή. Να μην ζητάς από τους άλλους να σου δείξουν οπωσδήποτε την ευγνωμοσύνη τους. Είναι κατορθωτά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πληροφορημένος από πριν, προειδιασμένος, να μην ζητάει από τους άλλους ευγνωμοσύνη, είναι φυσικό να μην τη δέχεται. Δεν τον πειράζει δηλαδή, εάν δεν του δώσουν το ευχαριστώ οι άλλοι που έχουν κάνει, έχουν δεχθεί μάλλον την ευγνωμοσύνη από αυτόν. Πιο κάτω βλέπουμε ένα τμήμα του Ευαγγελίου μας όπου κάποιος απευθύνει μια ερώτηση στον Χριστό στους στίχους 20 μέχρι 27 που περιλαμβάνει επίσης και την παραβολή του άδικου κριτού στα κεφάλαια του Λουκά. Οι Φαρισαίοι, αυτοί οι εχθροί του Χριστού, θέλαν να παγιδεύσουν τον Χριστό. Ο Χριστός τότε βρίσκεται στα περίχωρα της Ιουδαίας και θεράπευσε τον τυφλό, όπως μας λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Και τους είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως. Δεν θα σας πει κανένας, εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού ή εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού. Όχι. Διότι δεν έρχεται με παρατήρηση η Βασιλεία του Θεού. Και η Θεία Χάρις δεν φαίνεται εύκολα από τους ανθρώπους. Ας ευχόμεθα λοιπόν η Θεία Χάρη να μας φωτίζει και να αντιλαμβανόμαστε πότε ενεργεί ο Θεός ευεργετικά σε μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ανάξιοι για το έλεος του Θεού και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε αγνώμονες προς τις μεγάλες ευεργεσίες Του. Διότι όσο και να ευχαριστούμε τον Θεό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αισθανθούμε την ανάλογη ευγνωμοσύνη αυτήν που οφείλει να παίρνει ο Θεός από εμάς. Γιατί το μέγεθος των υπηρεσιών που μας προσφέρει ο Θεός είναι μεγάλο, μέγα. Ας ευχαριστούμε λοιπόν και εμείς τον Χριστό, όπως τον ευχαρίστησε εκείνος ο λεπρός, ο οποίος καθαρίστηκε από τη λέπρα του, διότι ο Θεός συνεχώς μας καθαρίζει από την ψυχική μας λέπρα και μας κάνει κατάλληλους για του Αγίου Πνεύματος προς τη Βασιλεία του, την Ουράνια Βασιλεία, την οποία εύχομαι να αποκτήσουμε όλοι, αγαπητοί αδελφοί, μιαν ημέρα,
να βρεθούμε εκεί στη βασιλεία του Κυρίου. Πολύ συχνά οι μαθητές άκουγαν «Ήγγηκε η βασιλεία του Θεού», πλησίασε δηλαδή η βασιλεία του Θεού. Και οι Φαρισαίοι τον, ηρωνικά τον ρώτησαν «Πότε σκοπεύεις να έρθει αυτή η βασιλεία?». Ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι ήρθε να διδάξει στην πρώτη του εμφάνιση στους ανθρώπους και στη δεύτερη να δικάσει, είναι επιοικής πάντοτε και μιλάει και στους διώκτες του επίοικος. Λέει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, αλλά έρχεται μυστικά. Έτσι δεν μπορούν να πούν οι άνθρωποι «εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού», «εκεί είναι η Βασιλεία του Θεού», διότι δεν ορίζεται τοπικώς η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός αθόρυβα γεννήθηκε, αθόρυβα πέρασε τη ζωή του, όσο μπορούσε πιο αθόρυβα, σχετικά βέβαια αθόρυβα, αλλά και τους πληροφορεί, πολλές φορές τους λέει ότι η Βασιλεία βρίσκεται εντός ημών. Είναι ψυχικό φαινόμενο δηλαδή η Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο άνθρωπος βρει πραγματικά την ειρήνη της ψυχής του και την υγεία της ψυχής του, βρίσκεται τότε στη Βασιλεία του Θεού. Έχει τη χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές θαύματα και άκουγαν μεγάλες υψηλές διδασκαλίες. Και εντούτοις εξακολούθησαν να μην πολύ καταλαβαίνουν τι έβλεπαν και τι άκουγαν. Και μετά, κατόπιν, αφού ο Ιησούς τους μίλησε για την πρώτη του εμφάνιση, κατά δεύτερο λόγο τους μιλάει, απευθυνόμενος βέβαια στους μαθητές του και όχι στους Φαρισαίους αυτή τη φορά, τους λέει ότι θα έρθει ευνηδίως κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Θα έρθουν, λέει, ημέρες που θα επιθυμήσετε μία από τις ημέρες του Υιόν του ανθρώπου και δεν θα μπορέσετε να τη δείτε. Από την πρώτη παρουσία με τη δεύτερη παρουσία του Χριστού θα έρθουν κάποιες ημέρες, ιδίως προς τα τέλη του κόσμου, ώστε θα επιθυμήσουν να δουν τον Χριστό, αλλά δεν θα μπορέσουν να τον δουν. Και θα ενισχυθεί η Εκκλησία των πιστών τότε κατά εκείνες τις ημέρες, διότι κατά τις κρίσιμες περιστάσεις ο Θεός θα βοηθήσει τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονται, τα φοβερά και τρομερά, διότι αν μείνουμε κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, θα είμαστε προστατευμένοι. Δεν θα πάθουμε ζημιά από την έλευση του Αντιχρίστου. Θα τον ξέρουμε, θα ξέρουμε από αρχής ποιος είναι, τι κάνει κλπ. Και θα έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτό το σημερινό άγχος που υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς, τι θα κάνουμε όταν έρθει ο Αντίχριστος? Ό,τι μας λέει ο Χριστός θα κάνουμε. Αλλά η παρουσία του Χριστού στον κόσμο λέει ότι θα είναι φανερή όπως η αστραπή. Όπως η αστραπή φαίνεται στον ουρανό από τη μια μεριά στην άλλη, τόσο φανερή θα είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού. Δεν πρόκειται να φύγει απαρατήρητη από κανέναν άνθρωπο της γης επάνω. Αλλά προηγουμένως τους εξηγεί ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να θανατωθεί. Πρέπει πρώτα να βριστεί, να σκοφαντηθεί, να βριστεί, να χτυπηθεί, να κρεμαστεί, να λογχιστεί, να πεθάνει, να ταφεί, να αναστηθεί. Αυτή είναι, τους λέει, η σειρά των γεγονότων που πρόκειται να ακολουθήσουν στον Υιό του ανθρώπου. Μιλάει έτσι για να μπορούν να καλύπτονται κιόλας και να μην εκτίθενται οι μαθητές. Αλλά για να το καταλάβουν αυτό, τους φέρνει κάποια παραδείγματα. Τους φέρνει το παράδειγμα του Νόε, το παράδειγμα του κατακλυσμού και κατόπιν τους φέρνει την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας ή των Σόδομα και Γόμορα. Όσπως λέει ήταν οι άνθρωποι πριν από τον κατακλυσμό του Νόε και όταν κατέβηκε από τον ουρανό ο Νόε στην εποχή εκείνη οι άνθρωποι ήταν αμέριμνοι. Καθώς λοιπόν στις ημέρες Νόε έγιναν τα πράγματα, το ίδιο συμβεί και στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Στις ημέρες του Υιού του ανθρώπου, όπως λέει. Οι άνθρωποι δηλαδή, στην εποχή του Νόε,
έτρωγαν, έπιναν, μεθούσαν, παντρεύονταν και πάντρευαν τα παιδιά τους, μέχρι την ημέρα που μπήκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό και κατόπιν έβρεξε, έγινε ο κατακλυσμός και τους πήρε όλους ο κατακλυσμός. Και όπως έγινε τις ημέρες του Λότ με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τότε οι άνθρωποι πάλι ήσαν ανέμελοι, έτρωγαν και έπιναν, αγόρασαν, πουλούσαν, φύτευαν τους κήπους τους και τους αγρούς τους, ασχολούνται με τα κοσμικά τους θέματα και δεν λάβαιναν καθόλου υπόψη τους την πνευματική κατάσταση. Και την ημέρα που αποχώρησε ο Λότ με τον Άγγελο από τα Σόδωμα, έβρεξε, λέει το Ευαγγέλιο, η Παλαιά Διαθήκη, θιάφη από τον ουρανό και κατέστρεψε τις πόλεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται βυθισμένες μέσα στη νεκρά θάλασσα τώρα, και πραγματικά η νεκρά θάλασσα είναι γεμάτη από θιάφη. Μεγάλη ποσότητα θιαφιού αυτή η θάλασσα μέχρι σήμερα. Για να φαίνεται ότι είναι αληθινό αυτό που έγινε και αυτό που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν ερευνητές που τα ερευνούν αυτά τα πράγματα και πραγματικά το βρήκαν ότι έτσι είναι. Άρα λοιπόν τους πληροφορεί για τη Δευτέρα του παρουσία. Όχι με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος ο Κύριος. Διότι αυτοί θέλουν και ημερομηνίες, παραδείγματος χάρη. Όπως και μερικοί σήμερα ζητούν ημερομηνίες της Δευτέρας παρουσίας. Τους λέει τότε ότι όταν θα γίνει αυτό, να μην πάτε στο σπίτι σας να πάρετε πράγματα, ούτε εκείνοι που είστε στον αγρό να επιστρέψετε και να πάτε να ντυθείτε, διότι δεν θα προλάβετε. Τόσο θα είναι ξαφνική η έλευση του Κυρίου τότε. Να είστε λοιπόν μακράν πάσης απασχολήσεως προς τα γήινα πράγματα, ούτως ώστε όταν έρθει ο Κύριος να σας βρει έτοιμους. Θυμηθείτε, τους λέει πάντα, τη γυναίκα του Λότ. Αυτή έστρεψε πίσω για να δει τι γίνεται και αυτό ήταν το μεγάλο της σφάλμα, διότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή έγινε στήλη άλατος. Καρφώθηκε εκεί που ήταν, διότι παρέβη εντολή του Θεού, μέσω του Αγγέλου, που τους είπε μην κοιτάξετε τίποτα πίσω σας και μη σας ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εκεί. Αυτοί, λένε, οι πατέρες ήταν προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά και ήθελε να δει κατά ποια μεριά είναι το σπίτι της, αν πέφτει εκεί φωτιά και θιάφη, για να μην της χαλάσει το σπίτι. Και είναι παράδειγμα προς αποφυγή, όταν στρέφουμε τα μάτια μας στο Θεό, να μην κοιτάμε τίποτα από τα υλικά αυτά πράγματα του κόσμου αυτού. Μα τίποτε. Επίσης, τους λέει πως όποιος στρέφεται στα υλικά αγαθά και θέλει μόνο με αυτά να περνάει τη ζωή του, θα χάσει την ψυχή του. Αλλά ας κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και να επανέλθουμε. Λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι θα έρθει ο Χριστός ευνίδια, ξαφνικά. Γιατί λέει δύο θα κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι και ξαφνικά θα χωριστούν. Ο ένας, ο ευσεβής, θα φύγει για τον Χριστό, όπου θα είναι ασφαλής. Ο ευσεβής θα αφαιθεί στην καθολική καταστροφή. Και εδώ μας φέρνει περισσότερα παραδείγματα, διότι συνεχίζει ο Κύριος. Στον Ιδρώμηλο, λέει, θα εργάζονται δύο γυναίκες. Η μία, η ευσεβής, θα παραλευθεί από τον Κύριο, όπου θα είναι ασφαλής, ενώ η άλλη, η ασεβής, θα βρεθεί στη γη όπου θα καταστραφεί. Δύο θα βρίσκονται στον αγρό, ο ένας θα παραλυφθεί από τον Χριστό και ο άλλος θα μείνει στον αγρό, στην καταστροφή μέσα. Διότι ο ένας δεν γνωρίζει το χρόνο της μελούσης κρίσεως, ενώ ο άλλος δεν πιστεύει στη μέλουσα κρίση. Και αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο να ξέρω ότι θα γίνει και να μην γνωρίζω πότε, και άλλο να μην πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο. Δεν είναι στην ίδια μοίρα εκείνος που ξέρει τι θα γίνει και με εκείνον που δεν ξέρει τι θα γίνει. Και ρωτήσανε οι μαθητές, πότε θα γίνει αυτό, Κύριε?
και πού θα γίνει αυτό. Και τους λέει ότι εκεί που είναι το σώμα θα μαζευτούν και οι αητοί. Επισυναχθήσονται, λέει. Όπως τα κοράκια και οι αητοί, οι γυπαετοί, πέφτουν πάνω στα σώματα των πεθαμένων, κατά ίδιο τρόπο και οι τιμωροί άγγελοι θα πέσουν πάνω στους ασεβείς. Θα τους αρπάξουν δηλαδή. Όπως οι αητοί, οι οποίοι έρχονται με βιασύνη και αρπάνε το θύμα τους, γρήγορα πέφτουν και γρήγορα σηκώνονται, έτσι θα είναι ευνίδια και ταχύτατη η συνάντηση της Δευτέρας Παρουσίας με τον Χριστό και με την κρίση. Μην φροντίζετε λοιπόν να μάθετε αν είναι εδώ ή εκεί και αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ξαφνικά, διότι όπως σας είπα θα έρθει, λέει, ξαφνικά σαν την αστραπή, και να είσαστε προετοιμασμένοι από τώρα και να ξέρετε τι θα συμβεί. Διότι πράγματι ευνίδια έρχεται η μέλουσα κρίσης. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως ένας στρατηγός περιμένει επίθεση από τον εχθρό. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού. Μιλήσαμε με κάποιους φίλους και λέμε, εμείς είμαστε ισόβιοι στρατιώτες. Πρέπει να είμαστε ισόβιοι στρατιώτες. Ο Χριστός φαίνεται ότι δίνει μεγάλη σπουδαιότητα σε αυτό το σημείο της διδασκαλίας του. Και φαίνεται ότι κάποια βαθιά πληγή του ανθρώπου θέλει να θεραπεύσει με αυτό που λέει. Γι' αυτό και ρίχνει το φάρμακο το δραστικό της ξαφνικής αυτής Δευτέρας Παρουσίας. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί γίνεται έτσι. Γιατί η ψυχολογία του ανθρώπου απαιτεί ορισμένες ειδικές θεραπείες. Ο Χριστός ασφαλώς γνώριζε ως παντογνώστης Θεός ότι θα εμφανιστούν τέτοιες χρονικές περίοδοι στην ιστορία του ανθρώπου που θα ξεπεταχτούν σαν μανιτάρια διάφοροι αιρετικοί. Και βλέπουμε στην εποχή μας πόσες αιρετικές σχολές, σέκτες, όπως θέλετε πέστε τις, πονηρές έτσι, σέκτες υπάρχουν και πολλοί κάνουν τον Χριστό σήμερα. Είναι ο χιλιασμός και οι χιλιαστές, είναι και άλλοι πολλοί, οι οποίοι είναι άρρωστοι κατά βάθος στο πνευματικό του σώμα. Ήξερε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι ο Χριστός μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας που θα κάνουν ζημιά στο πίμνιο. Θα έρθουν για να πλανήσουν. Αλλά οι παλιοί χιλιαστές έλεγαν ότι θα έρθει ο Χριστός 1000 χρόνια στη γη να κυβερνήσει. Οπότε έκαναν 3 τις παρουσίες του Χριστού. Την πρώτη παρουσία, τη δεύτερη χιλιετή και την τρίτη που θα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Επομένως, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν συμβιβάζεται η χιλιετής αυτή ενδιάμεση βασιλεία με όλα τα Ευαγγέλια, με όλες τα κηρύγματα, με όλα τα άλλα που αναφέρει. Ασφαλώς, όπως το εξηγούν οι πατέρες, η χιλιετής βασιλεία είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Και το 1000 είναι ένας συμβολικός αριθμός, διότι είδαμε δεν είναι μόνο 1000, είμαστε 2000 και ακόμα προχωράμε. Γνώρισε λοιπόν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μόνο κατά το όνομα χριστιανοί ο Χριστός και ότι σε ένα απότατο μέλλον θα υπάρξουν θύματα αυτών των ανθρώπων. Και ήξερε ότι θα παρασύρουν πολλούς. Γι' αυτό λοιπόν, ως παντογνώσεις, ήξερε ότι θα υπάρξουν και μη χριστιανοί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Εκκλησίας, οι οποίοι θα λένε ότι είναι πνευματικά άτομα, αλλά θα ασχολούνται μόνο με τις επίγειες ασχολίες και δεν θα έχουν καμιά σχέση με τα πνευματικά θέματα. Όλα αυτά τα γνώριζε εκ προημίου, τα ήξερε ως παντογνώστης ο Χριστός μας. Και ήξερε ότι αυτά είναι μεγάλες και χοντρές αρρώστιες, οι οποίες καταπνίγουν τον άνθρωπο και εξαφανίζουν κάθε ξύπνημα και κάθε σκύρτημα της προσωπικής του συνειδήσεως. Και ήξερε ότι οι επίγειες ασχολίες είναι ένα σκληρό ανάχωμα. Είναι μια αναστολή
προς την πνευματική ζωή. Γι' αυτό δεν μακαρίζει τους πλουσίους, αλλά αντίθετα λέει ότι δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού λόγω των μεριμνών και των σχολιών που έχουν, με την κοσμική αυτή η πολυπραγμοσύνη που παρουσιάζουν, που τους δίνει ευκαιρία να αγοράζουν, να πουλάνε, να επιδεικνύονται, να μιλάνε, να πηγαίνουν από τη μία δεξίωση στην άλλη και από τη μία απόλαυση στην άλλη, διότι και οι κοσμικές αυτές απολαύσεις, αλλά ακόμα και των φτωχών οι απολαύσεις, οι λίγες αυτές μπορεί να συμπνίγουν την πνευματική τους κατάσταση. Ούτε λοιπόν οι ληστές πλούσιοι, ούτε οι ληστές φτωχοί είναι εκείνοι οι οποίοι κληρονομούν τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά πνευματικοί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την Εκκλησία και τα μυστήριά της, βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία σαν σώμα, κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή και το σώμα είναι η Εκκλησία. Από αυτή λοιπόν την προσκόλληση στα επίγεια θέλει να τους νουθετήσει ο Χριστός και να τους δώσει τα κατάλληλα φάρμακα, και ένα από αυτά τα φάρμακα είναι ο ευνίδιος ερχομός, για να είναι πάντα ο άνθρωπος έτοιμος. Αυτό κάνει τον άνθρωπο πολύ προσεκτικό. Από την αίρεση δηλαδή προσπαθεί να τους αποτρέψει, και από τον ύπνο που μπορεί να πιάσει έναν άνθρωπο και να νομίζει ότι δεν θα γίνει ποτέ η Δευτέρα Παρουσία, ή στο κάτω-κάτω και ο ίδιος ο θάνατος, ο προσωπικός θάνατος του καθενός, είναι ένα είδος Δευτέρας Παρουσίας για τον καθένα μας. Γι' αυτό και για αυτό το γήινο χρόνο του θανάτου πρέπει ο άνθρωπος να είναι ξύπνιος και άγρυπνος. Να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει από εδώ με έναν ευνίδιο τρόπο. Αλλά και η ίδια η Δευτέρα Παρουσία, σαν γεγονός, θα είναι ορατή από κάθε άνθρωπο. Επομένως, όσοι θα βρίσκονται στον αγρό ή στην ταράτσα, δεν θα μπορούν να κατέβουν στο σπίτι τους να συγχειριστούν, διότι είναι ευνίδια η έλευση. Αλλά επειδή είναι πολύ δυνατό κάποιοι αιρετικοί να πούνε ότι οι ευσεβείς θα γνωρίζουν ακριβώς τη μέλουσα κρίση, τους δείχνει αποστομωτικά παραδείγματα για να μην έχουν την εντύπωση ότι μπορεί άνθρωπος να προβλέψει ακριβώς την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Γι' αυτό τους λέει, είναι δύο άνθρωποι, δύο γυναίκες στο μήλο που εργάζονται στο χειρόμηλο και οι δύο άνδρες οι οποίοι θα εργάζονται στον αγρό, ο ευσεβής και ο ασεβής μαζί, θα μπορούν να εργάζονται εκεί μαζί, αλλά από τον ύπνο τους οι δύο πρώτοι, από τις εργασίες τους οι δύο δεύτεροι, θα χωριστούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και οι ευσεβείς θα μεταβούν προς τον Κύριο. Οι ασεβείς όμως θα μείνουν εδώ που βρίσκονται για να κριθούν. Τόσο λοιπόν ευνίδια θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, ότι ακόμα και οι ευσεβείς και οι Άγιοι του Θεού δεν θα γνωρίζουν τη μέρα και την ώρα της ελεύσεως της. Διότι όλοι θα ασχολούνται με κάτι, λέει, και είναι σπουδαίο φάρμακο αυτό κατά των αιρετικών και των χιλιαστών και των άλλων αιρετικών, πεντηκοστιανών. Χιλιάδες ομάδες τώρα έχουν, 4.000 πεντηκοστιανές ομάδες υπάρχουν. Και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τώρα πήρανε την επωνομασία χριστιανοί, λέει. Χριστιανοί μάρτυρες εντός εισαγωγικών του Ιεχωβά. Καταλάβατε. Για να παραπλανήσουν, έχουν αποθρασινθεί. Μετά την εμφάνιση του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία, δεν υπάρχει πια γήινη ζωή. Έχει σταματήσει κάθε γήινη ζωή. Το μόνο που τους λέει για να καταλάβουν είναι ότι όπου πέσει το σώμα, εκεί θα είναι και η αητή. Ότι η μέλουσα κρίση θα ακολουθήσει την ταχύτητα του αητού που πέφτει κατακόρυφα, αρπάει το θύμα του και φεύγει. Και εκεί μιλάει για ανταμοιβή των δικαίων και τιμωρία των αδίκων. Θα ορμήξουν δηλαδή οι αητοί πάνω στο θύμα τους, διότι μεταξύ της ελεύσεως του Κυρίου και της κρίσεως δεν θα υπάρξει χρονικό
διάστημα. Όχι ετών, αλλά ούτε λεπτών. Άμα τη εμφανίση του Χριστού έχει γίνει μακαριαία και δευτέρα παρουσία. Δεν θα χρονοτριβήσει δηλαδή πάνω στη γη ο Χριστός. Δεν θα συζητήσει με κάποιον. Δεν θα ακούσει παράπονα ή θα κάνει ερωτήσεις όπως έκανε την πρώτη φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα κατέβει ως βασιλεύς των βασιλέων και κύριος των κυριευόντων. Με συνοδεία αγγέλων, με φοβερή όψη, σαν αστραπή, θα κατέβει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Γι' αυτό τους λέω ότι πρέπει να είναι έτοιμοι και να μην πάθουν αυτό που πάθανε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ή αυτοί που πάθανε την εποχή του Νόε. Διότι οι σαργικές απολαύσεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη τους αποκοίμησε πνευματικά και δεν ήξεραν τι τους γίνεται. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και στη μέλουσα κρίση. Θα υπάρχουν άνθρωποι αμέριμνοι, άσχετοι με την πραγματικότητα, που θα κοιτάνε την καθημερινή τους καλοπέραση, θα φροντίζουν μόνο τα υλικά αγαθά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα δούμε, και αυτοί οι κοσμικοί άνθρωποι θα είναι που θα λησμονήσουν τη μέλουσα κρίση. Και όσο μεθυστική είναι η απόλαυσή τους, τόσο πικρή και τρομερή θα έρθει η τιμωρία κατά την ώρα της κρίσεως. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε ξύπνοι, ας είμαστε έτοιμοι, διότι δεν ξέρουμε σε ποια στιγμή και ώρα μπορεί να επέρθει αυτή η στιγμή της κρίσεως. Ας αποφεύγουμε από τώρα τις προσκολήσεις στα σαργικά πράγματα και να κοιτάμε τα πνευματικά, να διαβάζουμε καθημερινά την Αγία Γραφή, έστω και μια σελίδα. Που αν γλυκαθεί ο άνθρωπος, όχι μια σελίδα, αλλά 20 θα διαβάζει κάθε μέρα. Αλλά έστω αυτή την καθημερινή σελίδα, διότι θα έρθει, ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να αρχίσει κανείς, πάρα πολύ δύσκολο είναι αυτό. Πρέπει να ξεπεράσει πολλά πράγματα για να φτάσει να ανοίξει το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος. Αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνει. Είναι η αρχή της απελευθερώσεώς του από τον κόσμο και από την ζωφερή εικόνα που μας παρουσιάζει ο κόσμος. Την κακιά αυτή η εικόνα. Ό,τι κακό το βλέπουμε στα μάτια μας. Ενώ το Ευαγγέλιο μας ανακουφίζει διότι πρώτον είναι η αλήθεια και δεύτερον υπάρχει η εν Χριστώ σωτηρία που μας γεμίζει το είναι και την ύπαρξή μας και μας κάνει αισιόδοξους και γεμάτους με πνεύμα θεϊκό. Κάποιος γελοτοποιός λέει, είπε σε έναν αφέντη του, λέει φρόντισες εκεί που θα πας τώρα, πως είσαι άρρωστος σε αυτόν τον κόσμο τον καινούριο που θα πας, του είπε εκείνος του λέει, άσε λέει δεν θέλω σήμερα τίποτα, λέει δεν είμαι στεναχωρημένος. Λέει γιατί αφέντη μου είσαι στεναχωρημένος, λέει ο γελοτοποιός, διότι λέει φεύγω για ένα μακρινό ταξίδι. Του λέει εκείνος, φρόντισες τουλάχιστον να έχεις αποσκευές εκεί που θα πας, τα πράγματά σου. Λέει όχι, δεν έχω αποσκευές. Φρόντισες λέει κάποιους ανθρώπους εκεί να σε συναντήσουν. Πού θα πας, έτσι, σε άγνωστο μέρος. Λέει ούτε αυτό το έκανα. Τότε του λέει ο τρελός, εσύ είσαι πιο τρελός από μένα, του λέει αφεντικό. Και μου είχες δώσει ένα μπαστούνι και μου είχες πει να το δώσω στον πιο τρελό που θα συναντήσω. Λοιπόν, ανοίγω το σεντούκι και σου προσφέρω τον μπαστούνι που μου έδωσε. Λέει πάρτο γιατί εσύ είσαι ο πιο τρελός άνθρωπος που έχω δει. Πας ταξίδι και δεν ξέρεις που πας. Πας ταξίδι, δεν έχεις ετοιμάσει αποσκευές. Πας ταξίδι και δεν έχεις ανθρώπους να σε υποδεχτούν. Αλλά εκεί ας μείνουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, διότι πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής μας και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή με κάποιο τη συνέχεια του Ευαγγελίου που έχουμε πάρει από τον Λουκά. Όποτε μας δίνεται ευκαιρία λοιπόν θα αναλύουμε και τα γεγονότα που μας περιγράφει ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, ο γιατρός, ο Έλληνας, όπως τον εγγράφει ο αγαπητός Έλληνας Λουκάς, γιατρός. Έτσι τον περιγράφει μέσα ο Απόστολος Παύλος, στις επιστολές του. Για να μην λέει κανείς ότι το έγραψε ο Λουκάς αυτό, αλλά το έγραψαν καθ' υπαγόρευση εκείνη μέσα στη φυλακή ή ο ίδιος ο Παύλος με το χέρι του, γιατί ήξερε και έγραφε ελληνικά.
και μιλούσε άπτεστα ελληνικά ο Απόστολος Παύλος. Όπως και ο Λουκάς που ήταν βέβαια Έλληνας, εκ μητρός και πατρός Ελλήνων, εκ Συρίας, λόγω της Διασποράς, τότε στην ελληνιστική εποχή που ήταν γεμάτες αυτές οι περιοχές από Έλληνες, η Αίγυπτος, το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια κυρίως και άλλες περιοχές που είχαν κατακτήσει τότε οι Έλληνες μέσω του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας μείνουμε εδώ λοιπόν αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Αν θέλει ο Θεός, θα συζητήσουμε πάλι για ένα θέμα της Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.